Άγιος Σεραφείμ του Σάροφ έλεγε πόσο σημαντικό είναι να αποκτήσουμε το Άγιο Πνεύμα στην ψυχή μας, διότι τότε όλα θα αλλάξουν και στην ψυχή μας, αλλά και στη ζωή μας. Το Άγιο Πνεύμα είναι αυτό που χαρίζει τη γαλήνη, την πραότητα, την ηρεμία της ψυχής, του προσώπου, την ηρεμία στον λόγο, την ειρήνη, την ταπείνωση, την αγάπη, τη χαρά, σκορπά αγαλίαση και ευρωσύνη στην ψυχή του ανθρώπου. Ο άνθρωπος που έχει μέσα του το Άγιο Πνεύμα ενεργό φαίνεται από την ηρεμία του προσώπου του, την ομιλία του και από την έλλειψη φανατισμού. Όσοι είναι βαφτισμένοι στο όνομα της Αγίας Τριάδας έχουν μέσα τους Άγιο Πνεύμα, όμως οι πράξεις τους, η ζωή τους και η σκληροκαρδία τους καθιστούν το Άγιο Πνεύμα ανενεργό. Αυτός που κατακρίνει, που δαχτυλοδείχνει τον άλλον, που υποβιβάζει τον άλλον, που έχει ταραχή μέσα στην ψυχή του και τη βγάζει προς τα έξω, αυτός που δεν έχει γαλήνη μέσα του, ζει με ταραγμένη ζωή. Αυτός μιλά και κινείται από μόνος του και όχι με την επίρρεια του Αγίου Πνεύματος. Αν σου άρεσε το βιντεάκι, κάνε like, εγγραφή και μπορείς να το μοιραστείς και με τα φιλαράκια σου. Ο Θεός και η Παναγία μας μαζί σου!